Κύριε Τι μπορούμε να αναμένουμε, πρώτα πρώτα και αν θεωρείτε και ω θετική εξέλιξη το ότι μπαίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο που είναι πια πολύ συγκεκριμένο στη διαπραγμάτευση. Το θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί σίγουρα η λύση του Κυπριακού θα είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή να λύσουμε το Κυπριακό. Ε, ενώ την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, αλλά και την διεθνή πτυχή, ναι. με το θέμα των εγγυήσεων, με το θέμα των στρατευμάτων κλπ. παρά μέσα των διαπραγματεύσεων και μέσα από μια διεθνή διάσκεψη, η οποία θα ακολουθήσει τις εσωτερική. διασκέψει. Άρα πτυχής. θετικό το ότι ξεκινούν διαπραγματεύσει. Είναι εξαιρετικά θετικό. Μάλιστα. Είναι θετικό εξαιρετική... ότι ξεκινούν με αυτό το κοινό ανακοινοθέν. Ε, Παρόλε τι κάποιες επιφυλάξει που διατηρώ και θυμάστε ότι και εσεί. Εσύ θυμάμαι πολύ σας... καλά ότι εδώ είχατε πει ότι ήσασταν ναι. ο ε, τη λογική που έλεγε ένα μικρό, λιτό και ναι, απέρριτο κοινό να κοινοθεί. Αυτό τότε, ιστορικά είναι το μεγαλύτερο κοινό να κοινοθεί. Εγώ που θα, στη θα προτιμούσα το μικρότερο, θα προτιμούσα μία επανάληψη του τι περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα των ΗΕ mm. και ιδίω του 1251. Όμω έχουμε ένα μεγαλύτερο, είναι, είναι μία πραγματικότητα. Ε, δεν βλέπω ε, παρά τι επιφυλάξει που διατηρώ σε δύο σημεία κυρίω. Το πρώτο είναι ο περιοριστικό ορισμό τη κυριαρχία που αναφέρεται κυρίω στην εξωτερική εξωτερική κυριαρχία, το οποίο για μας βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, η εξωτερική κυριαρχία. Γιατί και καλύπτεται αυτή... πλήρω σε ό,τι αφορά τις, επι... τις επιδιώξει μας και τις επιδιώξει μα τα θέλω μας. Ναι, όσον αφορά το, την εξωτερική πτυχή, είναι αυτό το ζητούμενο πραγματικά. Ναι. Δηλαδή εξασφαλίζει την, την ανεξαρτησία. Και την κυρίαρχη ισότητα, η οποία, η οποία σε συνδυασμό με την μία διεθνή προσωπικότητα και τη μία ηθαγένεια, η οποία στην πραγματικότητα είναι μία ηθαγένεια, ό,τι και αν λέγεται, γιατί σε όλα τα ομοσπονδιακά συστήματα υπάρχει και η εσωτερική ηθαγένεια. Ναι. Δηλαδή, αν δούμε τι ΗΠΑ, την Αυστρία, την Αυστραλία και όλε τι άλλε σχεδόν χώρε, με πολύ μικρέ εξαιρέσει, υπάρχει και η εσωτερική ταυτότητα ή θα λέγεται και λοιπά, για να υποβοηθήσει την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων στις συγκεκριμένες ε, ε, περιοχές, περιφέρειες, ε, κρατήδια και λοιπά. Ναι. Ε, άρα η, η δική μου η επιφύλαξη είναι βασικά για αυτό το θέμα της κυριαρχίας. Ε, το οποίο όμως εξουδετερώνεται από, ε, από, τ, από την, ε, το ότι είναι πολύ σημαντικό ε, για μας ιδίω αυτή η πτυχή της εξωτερικής ναι. κυριαρχίας. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο ήταν αυτό με το κατάλοιπο εξουσίας, παρόλο ότι στα πλήστα των ομοσπονδιακών συστημάτων, το κατάλληλο εξουσίας ανήκει στην, στα συστατικά μέρη τη Ομοσπονδία. Ε, εκεί που ε, υπάρχει το κατάλληλο εξουσία στα, στα στην, κρατ... λιστώντα, Στη, στην, στην, κεντρική στην κεντρική κυβέρνηση, ναι. είναι ε, ορισμένα κράτη τα οποία έχουν μεταξελιχθεί από ενιαία. Σε ομοσπονδιακά. Και είναι εκεί που θα ήθελα αυτό το θέμα τουλάχιστον να το αφήναμε να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Μες. και να το ανταλλάξουμε με κάτι. Όμω, παρόλε αυτέ τι επιφυλάξει μου, πιστεύω ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε επικίνδυνο ε, το οποίο να ε, θέτει σε κίνδυνο. Ε, την, το, τι έχουμε, το τι έχουμε σαν πλαίσιο μέχρι στιγμή από τα ψηφίσματα, από τι συμφωνίε κορυφή κλπ. Αλλά δεν ξεπεράστηκαν οι γνωστέ και περιβόητε κόκκινε γραμμέ τη Γη. Εγώ πιστεύω όχι. όχι, πιστεύω πιστεύω όχι σημασία ναι. έχει ότι θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μπροστά μα ένα πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Και είναι γι' αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συστράτευση των Άρα... δυνάμεων. Ναι. Ε, στο πλευρό του ηγέτη της, της ελληνοκυπριακής κοινότητας, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδαφικό, περιουσιακό, εγγυήσει, ασφάλεια, θέμα των επίκων, θέμα της απόστασης των στρατευμάτων, Πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Και αλίμονο, αλίμονο, εάν η άλλη πλευρά και ο διεθνής παράγοντας διαπιστώσει ότι ο ηγέτη τη ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αποδυναμωμένο και δεν έχει τη στήριξη τη κοινότητά του. Ε, εσείς αντιμετωπίζετε πάντω από αυτά που λέτε την, την, την όλη εξέλιξη ω την, την, αρχή του ματ. Είναι η αρχή, είναι η αρχή. Έχουν τεθεί κάποιε βάσει αυτή τη στιγμή, mm. οι οποίε υπάρχουν. Οι οποίε δημιουργούν βέβαια... δεδομένα και τετελεσμένα όμω. γιατί Ντόχι, υπήρξε... δεν δημιουργούν. Υπήρξε μια... Δεν δημιουργούν καθόλου. Μεγάλη δεν... φοβία ότι με αυτό το κοινό ανακοινοθέν, δύναται αν τελικά τορπιλιστεί η διαπραγματεύση mm. στην εξέλιξή τη, να έχουμε πάντω τετελεσμένα επί του τραπεζιού τη διαπραγμάτευση. Όχι, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Ε, εάν υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι θα υπήρχαν και με τα προηγούμενα ανακοινωθέντα, με τις προηγούμενες ναι. συμφωνίες. Ε, αυτή τη στιγμή έχουν διασφαλιστεί ορισμένα βασικά θέματα, μια, μια, κάποιοι βασικοί παράμετροι για την επίλυση που είναι βασικά τα χαρακτηριστικά μιας ομοσπονδίας. Αν το διαβάσουμε αναλυτικά το, το ανακοινοθέν. περιγράφει με πολύ περιεχτικό τρόπο πώς λειτουργεί μια ομοσπονδία. Ναι. Ε, ποια, είναι, ποια είναι τα επίπεδα ε, διακυβέρνησης, είναι το, η κεντρική κυβέρνηση, είναι τα, οι περιφέρειες. Σας φοβίζει και... καθόλου, και θέλω να κλείσω με αυτό, ναι. σας φοβίζει καθόλου η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Γιατί κάποιο ξέρετε μπορεί να το δει το ποτήρι μισογεμάτο αλλά και μισοάδιο. Mm. Λέει μια μερίδα συμπολιτών μας ότι τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία, υπάρχει το διεθνές ενδιαφέρον. Είναι η περιοχή μα που αναβαθμίστηκε με τα mm -hmm. γνωστά τη προβλήματα εδώ. Mm -hmm. Είναι τα πετρέλαια, είναι mm -hmm. τα φυσικά αέρια, που πάντω κάνουν του Αμερικανού να θέλουν να τελειώνουμε την περιοχή. Mm -hmm. Είναι όμω και μια άλλη μερίδα συμπολιτών μα που λέει ότι τώρα είμαστε γονατισμένοι οικονομικά. Και άρα επιρρεπεί σε πιέσει. Και άρα επιρρεπεί στο να δεχτούμε πράγματα mm -hmm. που δεν τα θέλουμε. ήδη, Τι από τα έχει, δύο ήδη δηλαδή. έχει περάσει ένα χρόνο. Σχεδόν. <laughs> από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ένας χρόνος, πιστεύω, ήταν αρκετός για να τροχιοδρομηθούν εκείνες οι εξελίξεις όσον αφορά το οικονομικό, την, την κατάσταση της οικονομίας. Ε, αν περιμένουμε να ανακάμψουμε οικονομικά, που σημαίνει το 2016-2017, για να επαναρχίσει η διαδικασία. Όπως είπαμε, είναι η αρχή μιας Διαπραγματευτική διαδικασία. Ε, θα περάσουν, πιστεύω, θα περάσει αρκετό χρόνο. Α μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Τσουρούλη, ότι αυτή τη φορά δεν έχουμε επιδιαιτησία και δεν έχουμε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Έχει λόγο η Τουρκία να θέλει να κάνει κίνηση τώρα, ε, Πιστεύω ότι έχει, ναι. Ποιος είναι, είναι. είναι και εάν το είναι θέμα το 2004, των υδρογοναθράκων. Αν το 2004 ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση για του Τουρκοκυπρίου, mm -hmm. τώρα τι μπορεί να είναι. Είναι το θέμα των υδρογοναθράκων. Ε, υπάρχουν ε, ε, φοβέρέ εξελίξει ε, στην περιοχή μα όσον αφορά τα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Γνωρίζει ότι ήδη ε, έχουν ανακαλυφθεί πολύ μεγάλα κοιτάσματα στο Ισραήλ. Σ, ε, στην Κύπρο, είναι η αρχή ακόμα των, των, των ανακαλύψεων υδρογοναθράκων, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κοιτάσματα στην δική μας ΑΟΣ. Είναι το θέμα του Λιβάνου, είναι το θέμα της Αιγύπτου, άρα αυτή η περιοχή... Ε, την επόμενη δεκαετία ε, θα είναι εξαιρετική σημασίας για την ενεργειακή ε, ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και άλλων χωρών. Και η Τουρκία σίγουρα δεν μπορεί να είναι εκτός αυτού του μεγάλου παιχνιδιού που λέγεται ενέργεια. Άρα αυτό είναι ένα κίνητρο. Το οποίο πιστεύω ότι λαμβάνει υπόψη η Τουρκία και βέβαια είναι και να τη πορεία. Βλέπετε ότι μία από τι δηλώσει, πρώτε δηλώσει του Νταβούντογλου σήμερα είναι ξεκινούμε τώρα, αλλά Άρα να προχωρήσει και η διαδικασία, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο ε, να ξεκινήσει από τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. καλά.